Καλημέρα κύριε Περιφερειάρχα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα που δεν είναι καλημέρα, δεν είναι ξημερώνει καλημέρα. Δυστυχώς για κανέναν μας. Πείτε μας ποια είναι η κατάσταση εκεί. Η κατάσταση είναι ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν στα 3 βαγόνια τα πρώτα, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη αποσύνδεση. Είναι μια μορφή μάζα. Είναι το βαγόνι 1, το βαγόνι 2 και το βαγόνι που φιλοξενεί την καντίνα, το καφέ, την καφετέρια. Το κεντρική, την καφετέρια. Ναι. Οι επιχειρούν έχουν μπει σε ένα βαγόνι. Τα υπόλοιπα, τα άλλα δύο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούν γιατί είναι άμορφη μάζα. Περιμένουμε τους γερανούς να έρθουν, έχουν έρθει δηλαδή. Κύριε Περιφερειάρχη, πιστεύετε ότι σε αυτά τα δύο πρώτα βαγόνια υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι μέσα οι οποίοι δεν έχουν βγει ακόμα? Ναι, ήδη βγάζουν. Ήδη βγάζουν, λέτε. Έχετε, δεν ξέρω, και από τους ανθρώπους σας από το σημείο ή εσείς αν έχετε εικόνα, υπάρχουν ίχνη ζωής από ό,τι σας λένε μέσα στα βαγόνια, ξέρετε γιατί το ρωτάμε? Γιατί... Πολύ δύσκολο. Όχι, σε αυτά που είναι δεν υπάρχουν. Ξέρετε γιατί το λέμε. Αυτά τα τρία δεν υπάρχουν. Είναι 350 οι επιβάτες και αν αφαιρέσει κανείς τους μέχρι τώρα νεκρούς 28 και τους τραυματίες 85, μας υπολείπονται, γιατί έκανε λάθος υπολογισμού πριν. Είναι και άλλοι 213 που μεταφερθήκαν με λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Άλλοι 213, λέτε. Μεταφέρθηκαν με λεωφορεία. Λέει η εταιρεία που τους μεταφέρει. Ναι, όχι, τα επίσημα στοιχεία είναι αυτά που κρατάμε. Και μακάρι να βρεθούν παρά τις εκτιμήσεις που από ό,τι φαίνεται είναι τραγικές, να ελπίσουμε ότι υπάρχει ζωή μέσα στα συντρίμια. Αλλά μας λέτε αυτή τη στιγμή ότι πέραν, καταρχάς, στο νοσοκομείο έχετε άλλο αριθμό ή μένουμε στους 85 για τα δύο νοσοκομεία, το πανεπιστημιακό και το γενικό? Στο νοσοκομείο είναι 68, στο πανεπιστημιακό και στο γενικό είναι 68. Και ναι, τα υπόλοιποι είναι 5 στο νοσοκομείο στην Κατερίνη και οι υπόλοιποι έχουν πάει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτοί που έχουν πάει στη Θεσσαλονίκη πρέπει να συμπολογίζονται στους 213 που πήγαν με το λεωφορείο. Μάλιστα. Ή με ιδιωτικά μέσα. Ναι, ναι. Γιατί κάποιοι φύγαν και με ιδιωτικά μέσα, επειδή το συμβάν είναι κοντά στον αυτοκινητόδρομο και είναι εύκολη πρόσβαση. Ναι. Κάποιοι οι οποίοι ήταν στα πίσω βαγόνια, γιατί τα πίσω βαγόνια από το 4 και μετά δεν είχαν αυτή την παραμόρφωση στη σύγκρουση και φύγανε, ειδοποίησαν τους συγγενείς τους, τους οικείους τους και φύγανε και με... Κύριε Περιφερειάρχα, ξέρατε αν είχαμε έργα στα σημεία, τι έχει γίνει τώρα και ποια είναι η εκτίμησή σας? Όχι, λέτε. Έγινε με τοπική σύγκρουση. Η σύγκρουση με τοπική, δηλαδή βρεθήκαν και οι δύο στην ίδια γραμμή. Αυτό. Χωρίς να υπάρχει μονοδρόμηση, έτσι, γιατί μας λέγανε για μονοδρόμηση της γραμμής. Όχι. Όχι, όχι. Και το ευτύχημα είναι ότι δεν έγινε μέσα στη σύρακα. Ναι. Γιατί μέσα στη σύρακα θα αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Και η σύρακα ήταν ελάχιστα χιλιόμετρα. Ναι. Άρα... Δηλαδή είναι θέμα 3-4 λεπτών. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι στα τρία πρώτα βαγόνια ήταν το μεγαλύτερο κακό που συνέβη. Ναι. Έχουμε μήπως εικόνα πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν σε αυτά τα τρία πρώτα? Όχι, δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Ούτε ακριβή ρυθμό επιβαίνοντο. Γιατί και κάποιοι μπορεί να ανέβηκαν και χωρίς εισιτήριο, να παίζαν μέσα. Ναι. Δεν ξέρουμε, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε από τους 350 επιβάτες που μας λένε αν καταγράφονται και αυτοί από την εταιρεία και είναι και το προσωπικό της του τρένου, έτσι, που δεν ξέρουμε αν είναι κατεγραμμένοι. Μαζί με το προσωπικό λέτε. Γιατί ο αρχικός αριθμός που είχαμε ήταν ότι ξεκίνησαν από την Αθήνα 430 και αποβιβάστηκαν στη Λάρισα γύρω στους 80. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε. Πάντως, πρέπει να κρατήσουμε, και αυτό δεν έχει να κάνει με ευθύνες οτιδήποτε άλλο, τις συνθήκες προσπαθούμε να καταγράψουμε. Μας λέτε ότι δεν υπήρχε μονοδρόμηση της σύραγας ή μάλλον της γραμμής ή κάποιο έργο. Γιατί, ξέρετε από την εμπειρία σας στο συγκεκριμένο σημείο, αν υπάρχει χρόνος αναμονής στην κυκλοφορία των αμαξοστοιχειών? Δεν νομίζω. Όχι, δεν έχω τέτοιο. Όχι. Ναι. Το λέμε γιατί μας λένε και οι επιβάτες ότι υπήρχε μια 15-λεπτή αναμονή για να περάσει το τρένο. Ναι, δεν το ξέρω. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Να είστε καλά.